Οπότε η νίκη του, αυτή η τρίτη του θέση σε σχέση με όλους αυτούς που στάθηκε στην εκκίνηση, αυτός είναι ο πιο τυχερός. Γιατί στάθηκε και με τους παλαιότερους και με τους νεότερους και με τους μελλοντικούς για να βρει το δρόμο του αύριο. Δεν θα σου χαριστεί τίποτα. Εσύ θα πρέπει να βρεις το δρόμο σου. Αλλά επειδή υπάρχει άνθρωποι, οι προηγούμενοι που μας εμπνέουν, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μας βοηθάνε προς τα πίσω και είναι και αθλητές. Θέλω να μην πω για έναν άνθρωπο τον οποίο παίζει εξέχοντα ρόλο στην οικογένειά μας εδώ. Είναι ο Χρήστος ο Τσιλικίδης, ο οποίος είναι και αθλητής. Βγάλετε τον μία φωτογραφία εδώ έτσι και... Ωραία. Ο Χρήστος είναι... μιλάει πολύ, οπότε... μπορείς να σε παρακαλώ λίγο το μαζί του. Ναι. Η συμβουλή που θέλεις να πεις και... Ναι, καμία συμβουλή δεν θέλω να δώσω σε κανένα. Θέλω να πω μόνο τι αισθάνομαι για το Βαγγέλη. Θα ξεκινήσω λίγο πιο παλιά. Το 2015 είχα τρέξει τον αγώνα με το γιο μου μαζί και θυμάμαι ήταν από τις πιο δυνατές έτσι, συναισθηματικές στιγμές που έχω ζήσει σε αγώνα, γιατί έχω τρέξει αρκετές φορές τον αγώνα, αλλά εκείνη ήταν η καλύτερη στιγμή. Ήταν πολύ δυνατή. Και ο γιος μου είναι πολύ καλό παιδί και τον αγαπάω πάρα πολύ, αλλά στο πρόσωπο του Βαγγέλη βρήκα το δεύτερο γιο μου, ο οποίος είναι και τρελός όμως. Έχει τρέλα, έχει μια τρέλα πολύ έτσι, ωραία και τον αγαπάω εξίσου. Και έχουμε μέσα από τον αγώνα δημιουργήθηκε μια σχέση έτσι, πατέρα με γιο με τον Βαγγέλη και χαίρομαι γιατί μέσα από τον αγώνα γνωρίζεις άτομα τα οποία κάνεις σχέση ζωής, μένουν για πάντα. Και στο πρόσωπο του Βαγγέλη νομίζω βρήκα και τον άνθρωπο που μπορείς να παραδώσεις στην επόμενη, πώς λένε παραδίδω στην επόμενη γενιά κάποιον, εγώ αποσύρωμαι, είναι στο προσκήνιο και πιστεύω, ότι στα επόμενα χρόνια θα κάνει πολύ μεγάλα πράγματα, γιατί εκτός από πολύ καλός αθλητής είναι και πολύ καλό παιδί και πολύ μεγάλο και έχει και αυτή τη γλυκιά τρέλα που πρέπει να έχει κάποιος που τρέχει σε αγώνες ούλτρα, τη γλυκιά τρέλα. Εγώ μόνο το που έχω να του πω είναι να είναι γερός και δυνατός και να συνεχίσει έτσι. Είναι πολύ σεμνό παιδί, όσοι το γνωρίζετε το ξέρετε τι χαρακτήρα είναι. Οπότε δεν έχω να πω τίποτε άλλο, μόνο συγχαρητήρια. Μπράβο, ρε παιδί. Σας είπα, δεν τελειώνει αυτός. Βαγγέλη, γρήγορα. Όχι γρήγορα, σωστά. Κατσάνε, θα πετάξω να λες εσύ. Αυτό που θέλω να πω είναι, ήρθα εδώ για να τρέξω και να συναντάω κάθε φορά τα πρόσωπά σας σε σταθμούς, εδώ στο βασικό. Κάποιος σήμερα μου είπε το πρωί, νιώσε εντάξει, νιώσε καλά, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Και πραγματικά για μένα αυτό το μέρος είναι ένα μέρος που σήμερα θα φύγω δύσκολα. Θα φύγω έχοντας στο μυαλό μου ότι αφήνω αυτούς τους ανθρώπους, αλλά σαν κίνητρο να ξανάρθω και να τους δω, να ξανάρθω και να είμαστε όλοι μαζί. Οι εθελοντές που συνάντησα πάνω στην πυραμίδα, τα παιδιά που συναντούσα με τα χαμόγελα, είναι αντάξει όλων αυτών των ανθρώπων που ήταν εκεί και με φρόντιζαν, μου λέγανε πράγματα τα οποία με κάνανε να συνεχίζω, τους είχα στο μυαλό μου συνέχεια. Όσον αφορά τα παιδιά που, επειδή κάπως ο αγώνας ήταν λίγο μοναχικός για μένα, είχα την έγνοια τους και τους θαύμαζα που ήταν εκεί και συνεχίζανε και μου δίνανε κίνητρο και δύναμη. Για μένα ο ρουτ δεν είναι επιδόσεις. Μόνο. Είναι κάτι το οποίο το ζείτε όλοι και το ζούμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ για όλα. Η μόνη λέξη που μπορώ να πω είναι ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ. Ξεκίνησα την κουβέντα από πριν ότι υπήρχε ένας άνθρωπος που έκανε γιατί έφτιαξε μια άλλη σχέση την οποία θέλω να μας την πούνε. Ξέρετε τι είναι, να έρχεσαι, να μπαίνεις στο ως ρούκι, να μεγαλώνεις, να δυναμώνεις, να μένεις και να λες μετά και τώρα τι. Το και τώρα τι είναι το ερωτηματικό των μεγάλων ανδρών και των μεγάλων γυναικών, γιατί αυτοί θα βρούνε το γιατί.
Και επειδή εγώ δεν ξέρω να πω το γιατί των αλλωνών, μπορώ να πω μόνο για το δικό μου. Θέλω να σας πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε, κοίταξε στα μάτια τον αγώνα, αφού είναι τρεις φορές νικητής, αφού είναι πεντάστος, εφτάστος, δεκάστος, δεν έχει σημασία, είχε βρει ένα άλλο κίνητρο, αφού όλα τα προηγούμενα τα προσπέρασε, δεν θα μιλήσω εγώ για αυτόν, αλλά η ιστορία του Ρουτ, αυτά που έχει πει, αυτά που έχει κάνει, ο τρόπος που έτρεξε τον αγώνα, νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει για τον αγώνα του ο ίδιος και ο νικητής του αγώνα, όπως και ο... Είναι ο Παύλος ο Μαυρογιάννης. Είναι ο Παύλος ο Μαυρογιάννης, ο οποίος... Παύλος, ξέρετε, είναι ένας τύπος ο οποίος... πριν τον αγώνα σηκώθηκε και πήγαινε και έτρεχε το πρωί. Αυτός ήταν ο Παύλος, ο οποίος θα μας πει γιατί έκανε 27 ώρες και 20 λεπτά. Ήταν μπροστά στην κούρσα, μπρος πίσω, με κάποιον τύπο που θα το γνωρίσουμε σε λίγο. Και κάνανε ένα αγώνα που ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος για μας και πολύ μεγάλος για το Ultra και πολύ μεγάλος για το 100 Miler. Δηλαδή δεν είχαμε εκείνον τον αγώνα στον οποίο ήταν κάποιος μπροστά και κάποιος πίσω, αλλά ήταν μονάχη, μόνος μπρος, πίσω και δεξιά-αριστερά μέχρι το τέλος. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο θα έχει σημειωθεί και στην ιστορία και έχει γίνει. Και πριν μιλήσεις θέλω να δώσουμε λίγο το βραβείο. Μικρά Ηλία, μπορείς να πάρεις λίγο. Αυτός είναι ο βοηθός μου. Θέλω να κάνεις μια χάρη. Θέλω να το δώσεις στον πιο παλιό, τον Ρουτ, αυτός που είναι άνθρωπος κλειδί, που χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε τίποτα και είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να βραβεύσει τον Παύλο και κανένα δυο άλλοι. Φώναξε λίγο τον Ηλία του Σπυριδόπουλου. Ηλία, πες μας κάτι. Δύο κουβέντες για τον Παύλο, ό,τι και να πούμε, η παρουσία του είναι τόσο έντονη και τόσο γεμάτη, μας δίνει πολλά σε αυτήν την κοινότητα και μόνο με την παρουσία του δίνει. Είπε κάτι στο τέλος όταν τερμάτισε, τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Δεν τραγουδάνε και λαϊδάνε. Αυτό απέδειξε ο Παύλος, όχι για την επίδοση, καυτή κατά αυτή, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται. Και νομίζω ότι δεν είναι αυτό που είπε ο Χρήστος, ότι είναι παράδειγμα για τους νεότερους και μας φωτίζει, αλλά είναι και για τους εθελοντές. Είναι ο τρόπος που επικοινωνεί και αυτό το καταλαβαίνουμε χρόνια ολόκληρα. Έχουμε δημιουργήσει μία σχέση. Ομορφαίνει όλο αυτό που κάνουμε. Σας ευχαριστούμε. Για τα καλά σας λόγια. Είμαι πολύ συγκινημένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να μπορώ να στέγομαι σε αυτό το βάθρο ανάμεσα σε νέα παιδιά, εξαιρετικούς αθλητές, με ήθος και χαρακτήρα. Παναγιώτης, Βαγγέλης, Βίτσια, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον, ειδικά στην ηλικία που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Για τον Παναγιώτη, τι να πω, αυτά που μας έχει δείξει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που μας επιφυλάσσει. Ο Δε Βαγγέλης έχει δώσει και αυτός τα δικά του δείγματα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι στα χρόνια που ακολουθούν θα λάμψει εκθαμβωτικά στο στερέωμα του ρυθμού τρεξίματος και στη χώρα μας και παραπέρα. Έχει όλα τα εφόδια, κυρίως το ήθος και το χαρακτήρα, μετά είναι οι αθλητικές επιδόσεις και εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε και αυτά. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέει ο Ηλίας για τους εθελοντές, θέλω να πω μερικά πράγματα. Ξέρετε, αγώνες, όμορφα τοπία, ωραίες διαδρομές, υπάρχουν παντού στον κόσμο. Και οι επιλογές για συμμετοχή σε κάποιον αγώνα είναι αμέτρητες. Αυτό που διακρίνει το Ρουτ από όλες τις άλλες διοργανώσεις νομίζω ότι είναι ακριβώς οι άνθρωποι του.
μεταξύ μας είμαστε, κοιτάζοντας γύρω μας, καταλαβαίνετε την Ελλάδα. Οι άνθρωποι του δεν είναι βέβαια μόνο αυτοί που γνωρίζουμε όλοι. Η Ηλίας είναι ο Χρήστος μόνο, ο στενός του κύκλος, η οικογένεια. Είναι αυτοί οι ανυπέρβλητοι άνθρωποι που συναντάμε στους σταθμούς, που κάνουν τη βρώμικη δουλειά που λέμε. Αυτοί οι άνθρωποι που σε κάνουν να νιώθεις ότι έχεις ένα προνόμιο όταν συναντάς τους σταθμούς και σε στιγμές κόπωσης, πόνου, απογοήτευσης ακόμα, έχεις ακριβώς το προνόμιο να δέχεσαι ένα χάδι, μια καλή κουβέντα, εκεί που δεν το περιμένεις, με παίρνεις τα πάνω σου, σηκώνεσαι, ξεκινάς. Και αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν, έχουν όνομα και επώνυμο, έτσι όπως όλοι μας, αφήνουν στην άκρη τον όποιο εγωισμό και θέτουν την παρουσία τους και τη διάθεσή τους για προσφορά κάτω από τον τίτλο εθελοντής, που αυτό συνεπάγεται συλλογική ευθύνη, συλλογική προσφορά και τα θέτουν όλα αυτά στη διάθεσή μας. Εθελοντές, ανώνυμοι, απρόσωποι, αλλά είναι, από κάτι αξιοθαυμασμού πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Τους αγαπάω πάρα πολύ και αυτοί με αγαπάνε, είμαι σίγουρος. Τόσα χρόνια έχουμε χτίσει μια εξαιρετική σχέση. Και τι άλλο να πω για τον αγώνα τον ίδιο. Το είπε και ο Παναγιώτης δύο πραγματάκια χθες στον τερματισμό του. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ μας. Δηλαδή, κοιτάγαμε με αγάπη ο ένας τον άλλο, με έγνοια, με φροντίδα. Μπαίναμε στους σταθμούς, ένα λεπτό ένας μπροστά, την επόμενη φορά ο άλλος. Τι κάνεις Παύλο, είσαι καλά, Παναγιώτη πως είσαι, χρειάζεσαι κάτι, όλα καλά, πάμε, φεύγουμε. Δηλαδή μακάρι όλοι οι ανταγωνισμοί να ήταν έτσι, σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, τι να σας πω, χάρηκα για τον Παναγιώτη, το αξίζει. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Δεν είναι ακριβώς τελετή απονομών, γιατί αυτό γίνεται γρήγορα και εύκολα, αλλά είχαμε ένα πρόβλημα με τους sponsors, γι' αυτό το κρατήσαμε σήμερα. Και επειδή δεν έχει να πει κάτι άλλο ο Παύλος, θέλουμε να ακούσουμε και κάποια άλλα πράγματα. Και θέλω να τα ακούσουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω ξεκίνησε την όλη του καριέρα όχι κάτω από τη σκιά, αλλά κάτω από το να παρακολουθεί τις καλές συμβουλές, αλλά και τον τρόπο που έτρεχε ο Νίκος ο Πετρόπουλος κάπου στην Αθήνα όταν δούλευε, και άνθρωποι άλλοι, ο Λεωνίδας ο Αθανασόπουλος και ο Βαγγέλης ο Μπάκας, και πάνω σε αυτά πάτησε, έκανε κάτι καλούτσικες επιδόσεις, μετά έκανε κάτι καλύτερες επιδόσεις, αλλά είχε ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούσε να νικήσει, διότι η νίκη είναι διαφορετικό πράγμα από το να είσαι καλός. Νίκη είναι στη συγκεκριμένη μέρα, πρέπει να έχεις δώσει τον καλύτερο σου εαυτό και να έχεις και την τύχη αυτός ο καλύτερος ο εαυτός να σε φέρει πρώτος στη θέση. Άρα έχει πολύ πόνο. Και οι περισσότεροι από εμάς, όταν βολευόμαστε σε αυτό που λέμε το comfort zone, είναι καλή και η γλυκιά θέση. Η πιο πονηρή είναι η τρίτη. Γιατί και δεν κουράστηκα και έχω πιθανότητες να κάνω. Αυτό το λέω για σένα. Δηλαδή ο τρίτος, κατάλαβες, είμαι τρίτος, είναι μία ώρα μπροστά, μην τους χάσω και είμαι τέτοια. Έλα όμως που αυτό το πράγμα έπρεπε να το ξεπεράσει και από παιδί να γίνει άντρας και από εκεί και πέρα όχι μόνο στα τρεξίματα, να μας δώσει και μαθήματα πώς γίνεται. Τελείωσε με το μεταπτυχιακό του εδώ και πήγε να κάνει το διδακτορικό του και στο Tour de Jean. Νομίζω το πήγε πάρα πολύ καλά. Χρόνια ήταν να κάνει 90 ώρες και στο Tour de Jean. Και μετά έκανε και διάσκηση μόνος του. Έβαλε και το σακίδιο για να τον δούμε 15 μέρες στο Epirus Trail και έκανε και διάφορα πράγματα. Κάπου εκεί χάλασε γιατί άρχισε να μαζεύει μανιτάρια. Το ξαναβρήκε, ήρθε, έτρεξε. Του φτάσαν μόνο 26 ώρες και 40 λεπτά για να κερδίσει την πρώτη θέση. Είναι ο Παναγιώτης ο Παναρίτης.
Οπότε ο Παναγιώτης ο Παναρίτης, να ξέρετε, μας βοήθησε πάρα πολύ, μας έβαλε σε έξοδα γιατί πρέπει να κάνουμε καινούργιες αυτές. Είναι ο νικητής, ο οποίος έκλεισε την τριπλέτα, άρα έχουμε τρεις νικητές στον ρουτ από τρεις φορές που έχουν νικήσει. Οπότε ραντεβού του χρόνου για το τέταρτο, όπως καταλάβατε. Και τους ξέρουμε, τον ένα είναι που θα τον ξαναθυμηθούμε σε λίγο. Ο Παναγιώτης και ο Παύλος ήταν εδώ. Παναγιώτη, να σε βραβεύσουμε ή να ξεκινήσει την κουβέντα. Να σε βραβεύσουμε, ωραία. Να σε πω. Εκτόπισμα δεν έχει κανένας μεγαλύτερο από άνθρωπο ο οποίος είναι ο ίδιος ο Ρουτ, από έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε το Ρουτ και όταν θα πάτε μέσα σας παρακαλώ ξεκινήστε από την πρώτη μέχρι την τελευταία, δείτε πόσο ανέβηκε, κατέβηκε από το βάθρο, ξαναήρθε και είναι εδώ, είναι ο Βαγγέλης ο Μπάκας. Βαγγέλη. Πες μας, Βαγγέλη, κάτι, είσαι ιστορία του Ρουτ, τον έχεις δει και από όταν ξεκίνησε, παιδί σου ήταν, τι θέλεις να μας πεις για τον Πάνο και τι να πάρουμε και για τον Ρουτ μαζί μας. Τι να πω, για τον Πάνο, θυμάμαι την πρώτη φορά, να πω πότε πρώτο μίλησαμε. Κάποια στιγμή βλέπω ένα μήνυμα στο Messenger, γεια σου, είμαι ο Πάνος ο Παναρίτης, μένω εδώ δίπλα στη Λακωνία, γιατί είναι Λάκωνας, γειτονάκι. Θέλω κάποια στιγμή να τρέξουμε στον Ταΐγετο, να πάμε, έχω και ένα σπίτι, μια καλύβα, να πάμε να βρεθούμε, να τρέξουμε, να κάνουμε πράγματα. Τότε ξεκίναγε, ήταν ο Ρούκι να πω. Και εντάξει, βλέπω την εξέλιξή του, βλέπω ποιος είναι, το χαρακτήρα του, τα πάντα. Ό,τι έχει κάνει το αξίζει. Δεν του χαρίστηκε, όπως λέει και ο Χρήστος, τίποτα. Μπράβο του και έχεις μέλλον. Για πες μας να πάμε κι εσύ καμιά κουβέντα. Τώρα, Σιλιάκη. Καλά, μέχρι τότε. Μέχρι τότε, κάτσε να σου πάμε και αυτό για να σε ξεφτυλίσω λίγο, να φέρεις κάπως έτσι. Για λίγο, έχει μετά είναι φωτογραφία. Εντάξει, βγήκε η φωτογραφία που ήθελα. Εντάξει, ευχαριστώ. Να ξεκινήσω λίγο αφού... Ήθελα να δείξω την μπλούζα. Ήταν μια ερασιτεχνική ομάδα, η Goji Berry Team, η οποία την ξεκίνησε ο Μάνος Κυριακάκης το 2013 και πιο πίσω. Και για μένα ήταν η πρώτη οικογένεια και το πρώτο σπίτι. Μέσα σε αυτή ήταν ο Νίκος ο Πετρόπουλος και όλα τα παιδιά, ο Λονίδας όσους ανέφερες. Και το ταξίδι μου ξεκίνησε από εκεί, 10 χρόνια πίσω ακριβώς, με το ροκ και το ρουτ, για μένα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όλα όσα μου έμαθαν και όλα όσα δεν έμαθα. Ήταν και πράγματα που δεν πήγαν τόσο καλά, αλλά είχαν αξία. Για τους εθελοντές, τα είπε ο Παύλος, δεν χρειάζεται να τα πω. Στους περισσότερους τους βλέπω αρκετά συχνά και νιώθω αγάπη για αυτούς και ευγνωμοσύνη και τους ευχαριστώ για όλα. Μετά από αυτούς έχουμε και κάποιους άλλους πιο κοντινούς εθελοντές, οικογένειες, την οικογένεια Καραγιάννη, ανθρώπους που με υποστηρίζουν χρόνια τώρα. Κοιμούνται λιγότερο από μένα, προσπαθούν να κάνουν πολλά περισσότερα από μένα. Εγώ απλά τρέχω και κοιτάζω το δάσος. Και τέλος να ευχαριστήσω και όλους τους υπόλοιπους που κάνουν πράγματα για μένα και δεν φαίνονται πουθενά, δικούς μου ανθρώπους, και μου δίνουν κίνητρο και δύναμη να συνεχίσω να προσπαθώ όλο ένα και περισσότερο. Τα είπε ο Παύλος τα προηγούμενα, αγωνιστικά δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα να μαζευόμαστε εδώ τέτοιου είδους ανθρώποι οι οποίοι μπορούν να βγάλουν όμορφα αποτελέσματα με αυτόν τον τρόπο.
όντως τρέχαμε μαζί, αλλά είχαμε τόσο όσο διαφορά, ώστε να ήταν και μοναχικός ο αγώνας. Δηλαδή, περισσότερο τρέξαμε μόνοι μας αρκετά κοντά, παρά, νομίζω, παρέα. Και ήταν πολύ όμορφο αυτό το συνέστημα. Είχα καιρό να το ζήσω, είχα ξεχάσει βασικά πώς ήταν. Το καινούργιο setup. Το καινούργιο setup ήταν όντως μια αλλαγή η οποία άλλαξε εντελώς τη μορφολογία του αγώνα. Όπως είπες και εσύ με τον ύπνο, δεν είναι πλέον ο κλασικός αγώνας, άλλαξε τις ισορροπίες, άλλαξαν τα πάντα. Πρέπει να το σκεφτούμε διαφορετικά. Και είναι καλό αυτό γιατί όντως δεν επαναπαυόμαστε και προσπαθούμε να αλλάζει τις ισορροπίες, αλλάζουν και οι δικές μας ισορροπίες και θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάτι καινούργιο, κάτι νέο. Θα μας κάνει καλύτερους, πιο δυνατούς. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Και στο σημείο αυτό όλες τις άλλες φορές φεύγαμε γιατί οι σπόνσορές τους παίρνανε, έπρεπε να πάνε στα επόμενα. Οπότε για να τους κρατήσουμε όλους εδώ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κοσμούν και τιμούν και τον αγώνα, θέλαμε να τους κρατήσουμε για να δούνε και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Όταν ξεκινήσαμε είχαμε πει, παιδιά, το να τρέξει έναν αγώνα είναι πολύ καλό, το να τερματίσει έναν αγώνα είναι καταπληκτικό, το να ξαναγυρίσεις όμως είναι υπέροχο. Τότε γιατί ξαναπάς? Και μέσα στο γιατί υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε ένα και απλό πράγμα: εγώ έρχομαι για. Και εμείς είπαμε ότι αυτούς τους ανθρώπους, ωραία, είπαμε ότι αυτούς τους ανθρώπους θα τους τιμήσουμε λέγοντας το εξής: θα τους κάνουμε πεντάστερους, γιατί είναι αστέρια. Και τα αστέρια αυτά ήταν μεγάλα. Για ποιο λόγο? Γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι ταπεινοί, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το εργόχειρό τους, δεν φαίνονται πολύ, αλλά έχουν πολύ μεγάλη αξία. Και εμείς είπαμε, για να ξεχωρίζετε και να σας βλέπουν, γιατί με τέτοιες φάτσες δεν γίνεται, τυπώσαμε από ένα πεντάστερο με το όνομά τους για να είναι δικό τους, όχι για να το φοράνε και να δείχνουν ποιοι είναι, αλλά για να τους αναγνωρίζουν οι υπόλοιποι και να τους ρωτούνε: μπορώ να σε ρωτήσω γιατί? Και ίσως να πάρουν την έμπνευση και κάποιες απαντήσεις. Γιατί την αλήθεια δεν την έχει ένας, την έχουμε όλοι μαζί. Και αυτό το έχει γίνει μια παράδοση. Και το ξέρουν πολύ καλά και περνάει από τον ένα στον επόμενο. Και φέτος είχαμε έναν αγώνα 4 ανθρώπων για να κλείσουν την πέμπτη τους, τι, όχι συμμετοχή, αλλά τερματισμό, που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Που σημαίνει ότι μίνιμουμ είναι 5 φορές. Είχαμε 4 ανθρώπους. Ο ένας μάθαμε ότι φοβήθηκε και προσποιήθηκε τη διάρκεια. Θέματα είναι. Μ' αρέσει να τον πειράζω πάντα, γιατί είναι ένας καταπληκτικός αθλητής ο Γιώργος Ακουγιουμτζής. Έχει αλλάξει 4 κατηγορίες. Στενοχωρέθηκε πάρα πολύ και είπε να σας το πω, αλλά έπρεπε λίγο να τον ξεφτυλίσω πρώτα. Στενοχωρέθηκε που δεν μπόρεσε να είναι εδώ, που δεν μπόρεσε να διεκδικήσει. Και αυτό ήταν που μου άρεσε πιο πολύ. Όχι να τερματίσει, να διεκδικήσει. Γιατί στα ούλτρας, όταν μπαίνεις, δεν είναι τίποτε δεδομένο. Ο Κώστας ο Καστανιώτης το προσπαθεί. Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Του χρόνου είναι μια καλή ευκαιρία για να το κάνει. Και ερχόμαστε σε 2 ανθρώπους οι οποίοι τα κατάφεραν και τα κατάφεραν και ξέρουμε την όλη τους ιστορία. Και θέλω να πω ότι ο ένας μας έρχεται από την Πάτρα και ο άλλος μας έρχεται από την Αθήνα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ας ξεκινήσουμε από τους Αθηναίους, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχουμε πάθει. Είναι ο Χρήστος Χριστοδούλου. Ένα χρήστο. Λοιπόν, είσαι ο Χρήστος Χριστοδούλου, από αύριο θα φοράς κάτι το οποίο θα σε αναγνωρίζουμε και θέλω να ξέρεις ότι δεν μπορεί να δώσει κανένα σε πεντάστερο αν δεν είναι πεντάστερος. Δεν έχουμε πολλούς πεντάστερους, οπότε βρήκα έναν εφτάστερο. Έναν τύπο ο οποίος ήταν vegetarian και ξεκίνησε με τους Goji Berry. Είναι ο Μάνος Κυριακάκης. Τρέξαμε πολλές φορές στο ταξίδι μας. Περίμενε, πρέπει να το δώσεις. Ναι, ναι. Από σήμερα μπορεί να το φοράει. Από χτες μάλλον.
Θα το φοράς και θα σε ρωτάνε γιατί, όπως με ρώτησε ένας φίλος Κύπριος εχθές στον αγώνα, γιατί 8 φορές το ρούτ. Να το σου. Το εξή μου λέει δεν περίμενα να ακούσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Σε ακούμε. Όχι εμένα και κάτω. Θες να απαντήσω γιατί. Ναι. Γιατί δεν είναι το μέρος μόνο. Όσο είναι. Θα ξεκίνησα από την πρώτη φορά είδα το μέρος. Και λέω εδώ είναι φοβερά. Δηλαδή τρελάθηκε. Μόλις βγήκα στον αγώνα. Δηλαδή στο πρώτο χρήματα. Φανταστικά εδώ τι ωραία. Τελικά κάθε χρόνο που έρχομαι είναι γιατί έχει πολύ ωραίους ανθρώπους. Αυτό. Είναι εύκολο σκέφτο. Μπράβο, εντάξει, τώρα για συγκινήσεις και αυτά. Εγώ έχω συγκινηθεί δύο φορές. Είναι ευκαιρία να το πω. Ήταν σε αγώνες οι οποίους δεν έχω τερματίσει ο ένας και όλος είναι ο αγώνας που δεν έγινε ποτέ. Την πρώτη φορά που συγκινήθηκα ήταν είδα τα παιδιά που στην ουσία σώσανε έναν αθλητή. Επειδή το έζησα, είχα εγκαταλείψει στο Κρουζοβό, πέρασα από το γεγονός. Τους είδα μετά που φύγανε και τους είδα στον τερματισμό. Εκεί συγκινήθηκα, νομίζω ότι είναι η κορυφαία στιγμή για μένα στο ρούτο, αυτή, τόσα χρόνια που έρχομαι. Θες να πούμε και τα ονόματά τους για να τους μνημονεύσουμε. Δεν τα θυμάμαι, αλλά τις φάτσες τις είναι ο Κώστας ο Τσουράπας και ο Ηλίας ο Τσαπαρίλης. Έρχομαι εδώ για τους ανθρώπους. Για όλο το, δηλαδή τις φάτσες αυτές που ξαναβλέπω, κάποιους δεν τους βλέπω τώρα. Κάποιος με έφερε και εμένα εδώ, δεν είναι εδώ σήμερα. Μου είπε ότι είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήρθα, το έζησα πρώτη φορά, αλλά για να ξαναέρθω σημαίνει ότι κάτι είδα. Και δεν ήταν το μέρος, ήταν οι άνθρωποι. Το δεύτερο γεγονός είναι που πάλι έχω συγκινηθεί. Πού είναι εδώ, κάπου εκεί είναι. Η πρώτη εθελόντρια, κάπου εκεί δεν βλέπει. Κάθε μιλάει. Σοφία. Για σένα μιλάει. Τι ορίστε. Λοιπόν, για τον αγώνα, όταν δεν έγινε ο αγώνας,